ταχύ εις άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκκο. Αγκουστών μπει εις όμοι το πρωί το έλεος, ότι επισύλπισα. Γνώρισε με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου. Κύριε, προσέκατε έφυγο. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματο σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκθρύψε στη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στο εχθρού μου. Και απολύς πάντα στου λίβοντα στη ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου μη. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέφτης κρίση μετά του δούλου σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέφτης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και σωτρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουδούδου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού αισιώσουν αυτό του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Κοινίου Πρεσβυτερίου της Επιστόδειας Κονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τάφης, του Νήσου Τάφης, βάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των αυτές του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ πλέον των οδηπορούν των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δαηθώμεν. Υπέρ του δυσυνοημάς του Παπάς της Λήψεως του γης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθώμεν. Ο Θεός της Ιχάριτης, Παναγίας Αχράντης, Πρευρεκυμένης Ενδόξης, Δεσποινισμός του Αδόξης και Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει, σύμπασα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ομήλθε ο Κύριος και εμπερφανέτη, ευλογημένος ο επόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ο Κύριος και εμπερφανέτη, ευλογημένος ο επόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πατέρισα στο σταυρό σου τον θάνατο, ημέωξα στο ληστή των παράδεισων, των μυροφόρων των θρήνων μετέβαλες, και της εις Αποστόλης Κυρίου την επέταξας, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός, μαρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Ξωτρή και Υιό και Υιό Πνεύματι, έστον τα κρύος ουρώες, εις ερήμου το άγωνον εγεώχησας, και της εκβάδου στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφορήσας, και γέγονα σωστή, τη οικουμένη λάμπο τη άμαση, η ομάνη πατήρη μονοσύε. Ρέλτε με Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχασίμων. Και γίνει και αλήγε στους
αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ότι η μαγενή φύση εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνα αγάθε. Το θανάτο, το θάνατο σκυλεύσας και έγευσιν δείξας ως Θεός. Μη παρήθη σου σε πλάσα στη χειρή σου. Δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών. Και σώσον σωτήριμον λαόν απεγνωσμένο. Την ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν, αντιλάβουσα στον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι ζών το κράτος και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ζωή εν τον τάφο ανέγκητο και σφραγής εν τον ήχο επέγκητο ως βασιλέα ηθούντα στρατιώτε φύλατος μισθών και άγγελοι εδόξαζον ως αιώνα θάνατον γυναίκες δε κράπεζον ανέγκητο ο Κύριος παρέχον τον κόσμο το μέγα έλεος. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η τριήμερο ταυτίζου σκυλεύσας τον θάνατον και φθαρέτα τον άνθρωπον τη ζωή πόρο εγέξι σου. Αναστήσας Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος δόξασι. Εσφραγισμένου του χρήματος, η ζωή ετάφου ανέκτηλας Χριστέ ο Θεός και των θυρών και κλεισμένων της μαθήτες, επέστηση πάντων Ανάστασης, πνεύμα ευθέλειατον, εγγενίζον ημί, κατά το μέγα σου έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επί το μνήμα έτρωπον γυναίκες με τα δακρύων μοίρα φέρουσε, και στρατιωτών φυλασσόντασε τον όλο βασιλέα έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημίν των λίθων. Ανέστη ο μεγάλης βουλής άγγελος πατήσας των θάνατων παντοδύναμε Κύριε δόξασι. Και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιώνων αμή χαίρε και καρυτωμένη Θεότο και Παρθένε και προστασία του γένους των ανθρώπων. Εξού χαρεσαρκώδη ο λύτρωτης του κόσμου, μόνη γαλυπάρκης μύτης και παρθένος. Αι ευλογημένη και δε δοξασμένη, πρέπευε Χριστό το Θεό, ειρήνη δωρήσασε πάση τ' οικουμένη. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου των αγγέλων ο Δήμος κάθε πλάγι ορώσε εν επιλογιστέντα του θανάτου δε σωτήρτη της κύν καθερόντα και συνεαυτόν αγάπη γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου τι τα μοίρα σύμπατος της άκρηση ο μαθητρία γυρνάτε ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος προσευθέν και τότε μυροφόρης είδετε ημείς των τάφων και ίσιτε ο σωτήγαρ εξ ανέστη του μνήματος. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματα σου Αποστόλοι.
Χριστοί Πατέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, πληροφόροι γυναίκες με τα μύρον ερθούσε προς το μνήμα Σου σώτε. Εν οικούν το αγγέλου, τρανός προς αυτάς φεγγωμένου, τι με τα νεκρόν το ζώντα λογίζεσαι, ως αιώνα εξ ανέστη του μνήματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνούμε Πατέρα και το τούτο Υιώτε και το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα, εν μη άδη ουσία, συν τη Σεραφή κράζοντες το Άγιος Άγιος. Στον αιώνα να μην ζωτώ την δεκούσα τον Αδάμ αμαρτίας ελυτρός ο Παρθένε καρμόνιν δε διέβα αντιλήπης παρέσκες ρεύσαντα ζωής ήρθινε προσπάθυντε ο εξούς αρκωτήσεως και άνθρωπος. Αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα Σοι ο Θεός. Έτηκε την ειρήνη του Κρύου δαϊθόμεν, αντιλάβουσες ανεδαϊσόν και διαρκέψον ημάς ο Θεός, τη χάρη της Παναγίας Αγράντου Κρυβεγημένου. Ότι οι προηγητές του τόνε μαγειρεύσουν βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρός σωματικός σώσον με διαναστάσει σου Χριστέ ο Θεός ως φιλόνθρωπο. Την εμπαλωσία ψιών εγκάλισε της τρέτσας το μέσο τίτος των εξέρων του λοχατίας. Εν τον όντος πυροτρίτσιν εις νύαν μετά τα κρύα ούτως καραδρέψε τετράγματα αϊζοτροπία. Όσο μακρύ και Υιό και Αγίο Πνεύματι και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ο Αγίο Πνεύματι φύγει το Θείο της αυρισμάτων εξ ουσοφίας ίνεσης, όπως αυτό ένεσης, δόξα τιμή και κράτος. Εάμι Κυρίως οικοδομήσει οίκοντον την ψυχή, μα την κοπιόμεν, την καραπτού πράξη σου λόγος τελείται. Ου καρπούνις γάστρος οι Άγιοι, πνευματός κινήτος, αναπλαστούς οι πατρόαγωγματα υιοθεσία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Αγίο Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι έγι, προπάντων καρ Θεός των όλων Κυριώτη, ως απρόσιτο ζωή των πάντων. Ισχωμούμενοι των Κύριων οδών ζωής ευρώντες, ήρ και αΐ μακαριούνται, δόξι ακυράτων. Ήκτρο τη τραπέζη σου, ως ελέγχει βλέπον τα εγγονά σου, και ρεφραίνουν προσάγουν τα αυτά, τον Χριστό ποιμενάρχα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Ο Αγίο Πνεύματι μυθός χαρισμάτων πλούτων δόξης κρυβάτων πάθος μέγα, ομόδοξον Πατρί και Υιό. Αγρευτό. Υψωθεί το ηγείς σου μη επιλάτη των
βενήτω σου εις τέλος. Ονάστητη Κύριε ο Θεός μου, ισοτήτω η Κύριξου. Κύριε Πιλάτη τον βενήτω σου εις τέλος. Του Κυρίου δεηθώμεν. Άγιος ο Θεός ημών και να γίσει παναπάβει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και άει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριον. Υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Την Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Τιμία το Σαββάτο Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί, σκοτίασε τη ούσιση στο μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλο μαθητήν, ο νεφίλιο Ιησούς και λέγει αυτής. Ήραν τον Κύριον εκ του μνημείου και ουκ είδαμε που έθηκαν αυτόν. Εξήλθεν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο μου και ο άλλος μαθητής προέδραμε τάχιον του Πέτρου. Και ήρθε πρώτος εις το μνημείο και παρακύψαν βλέπει κείμενα τα οθόνια, ου μεν της ήρθεν. Έρχεται ον Σίμων Πέτρος ακολουθών αυτό και εις ήρθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον, ο είναι επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίς εν τε τυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ουν εις ήρθε και ο άλλος μαθητής σου έρθον πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστεψεν. Ουδέ πογαρίδησαν την γραφήν ότι δι' αυτόν εκ νεκρών αναστήνε. Απήρθον ουν πάλι προς εαυτούς οι μαθητές. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Σίγαρ ή Θεός ημών, εκτός σου άλλου νουκ είδαμε, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσε. Της ανομία μου και από της αμαρτία μου καθαρίσομαι. Ότι
οποία σου ελπίζω, όμως αν δικαιώτησε τη λόγη σου και νικήθησε το κρίνεσαι.
Εφημάστα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας. Των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνας Επισκόπου Τριμηθούντος, των Θαυματουργών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τουρβεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνος και Στρατιλάτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης,
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Συγγραφέως η Κλίμακος, ού και τη μνήμεν επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ηγετεύομεν σε μόνη πολέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικεία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν το ύψη Κύριος της εγκρατείας αληθείς έθετο ώσπε αστέρα μπανή φωταγωγούντο τα πέρατα καθηγητά Ιωάννη πατήρ ημών οίκον Θεός αληθώς σ' αυτόν εργάσω Πάτερ τες θείες αρετές σου σαφώς κατακοσμήσας ως περ χρυσίων τυλαυγές πίστη, ελπίδα και αγάπη να λυθεί θείους θεσμούς εκθέμενος εγκρατεία ασκήσας ως άσαρκος φρόνησιν ανδρείαν σοφροσύνη της άμενος ταπείνωσιν δις ανυψώθης διό και φωτίστης ευχές αενάης και του ουρανού κατέλαβες τα σκηνώσεις καθηγητά Ιωάννη πατήρ ημών των άχραντων σταυρών σου σωτήρ ημών ως όπλων σωτηρίας κατέχοντες εν αυτό συμβόμεν σώσον ημάς ο παθών εκουσίως υπέρ ημών ο πάντων Θεός ως πολυέλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα τες αρετές προς ουρανών αναλάμψας καταπηξάμενος, σαφώς επανήλθες προς θεωρίας άπλετων βυθών ευσεβώς, πάσης στυλιτεύσεως μεν των δαιμόνων ενέδρας. Σκέπης εκ της λόβης δε τους ανθρώπους της τούτων, ο Ιωάννη κλίμαξ αρετών, και νυν πρεσβεύεις σωθήνε του δούλους. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο επιθρόνου χερουβήμ καθεζόμενος, και εν της κόλπης του Πατρός αυλιζόμενος, ως επιθρόνου κάθητε Αγίου αυτού, δέσποινα εν κόλπης του σαρκικός, ο Θεός γαρ, ούτω βασιλεύσαστε επί πάντα τα έθνη, και συνετός νυμψάλλομεν αυτό, ον εκ της όπης σωθήνε τους δούλους σου. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δαηθώμεν, αντιλάβους τους των ελεήσεων και διαφυλαξών ημάς του Θεός της χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης και δόξη δε κύριε Παναγίας Θεός της την δόξη να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ινκιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γαρκατήρθεν συντρίβων καλύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμείται ο Άδης. Προφήτες οι φόνος αγάλλονται, επέστη λέγοντες. Σωτήρ της εν πίστη εξέρχεστε η πίστη εις την Ανάσταση. Εξέρχεστε η πίστη εις την Ανάσταση. Με κάτω εν τα καταχθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος των ένα της τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλωριδιάδο, οι δόντες έπληξαν, οι κτήσεις δε πάσα συν τις προφήτες χέρουσα ψάλληση επί νίκαιον οδύν, το λυτρωτήμον Θεό, το καταλύσαν την ειν θανάτου τη δύναμη. Αλλά λάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της εξ Αδάμ,
ξύλων τούτων εισήγαγε, εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση. Εξέρχεστε οι πιστοί στην Ανάσταση. Και Τετάρτη των νηστιών μνήμην ποιούμεν το Συμπατρός ημών Ιωάννου του συγγραφέως της κλίματος, ο σάρκα και ζών νεκρών, ο Ιωάννης αιωνίος ζει και νεκρός φανείς άπνος. Σύγγραμμα λοιπόν κλίμακα τη ανόδο, δείκνηση αυτού πορείαν της ανόδου. Τες αυτού πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς Εδώ
Θεομητώρος και μόνος
όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω, ασπίλησε ο Θεός και η Παρθένα Μαρίας με τα πάντα Αγίων πνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και σύ τη δόξα να αναπέμπωσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος των πόδων αυτού, ότι Άγιος εσύ, ότι ήραν των Κύριων της Μαρίας υπούσης επί των βάφων έδραμων Σίμων Πέτρος Μαρίς.
Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ο Ανέστη Χριστός εμπεκρόν, ίσαν σαν άρτου κατεσμάν, Ευαγγελίζου γη, χαράν μεγάλη εν είδε, δουραν είδε ούτην δόξαν. Εν είδε αυτόν εν οίκος αλπικός, εν είδε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, Ανάσταση Χριστός Θεάς αμένη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Χριστόν, τον μόνον αναμάρτητον. Εν είδε αυτόν εν την πάνω και χωρώ, εν είδε αυτόν εν κορδές και οργάνων, Χριστού την Ανάσταση, προσκυνούντες ου παγόμεθαν, αυτός καρδιμάς εσώσε εκ των άλλων ιών ημών, Άγιος Κύριος Ιησούς, ο δείξας την Ανάσταση. Εν είδε αυτόν εγκυβάλλης ευήχης, εν είδε αυτόν εγκυβάλλης αλλαλάγμου, πάσα γνωρίεται σάρτον των Κύριων, τι ανταπολώσομεν το Κύριο, περί πάντων τον ανταπέδω και νύμι, ημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύση, ο λόγος αξεγένετο, και σκήνωσεν εν ημίν προς τους αχαρίζους ο ευεργέτης, προς τους εκμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εσκότη κατημένους ο ίδιος της δικαιοσύνης, εμπινός το χρόνο επί τον Άδη το φως, επί τον θάνατον η ζωή, η Ανάσταση δια τους μεσόντας. Προσόν βοήσομεν, ο Θεός ημών δόξασιν.
Παρθένε, δια γαρτού εξούς αρκοδέντος, ο Άδης ηγμαρώτιστε, ο Αλάμπανα γέκριτε, η κατάραν ελέκροτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος δεν ανάρτωτε, και η μίτσε ζωμίτη με, διό σε αυτού μαθητές, ούτω λάμψατο το φως ημών εμπροσθέν των ανθρώπων. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Oh, no.
Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Ανάναστος, ελέησον ημάς. Άγιος ο τύπος κανονικής συμμαρτυρίας. Ή τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θεοκήρυκες Απόστολοι και ο μεταυτούς των Θεοφόρων Πατέρων Σύλλογος κανονικός όρισαν μηδένα του θείου βαθμού της ιεροσύνης καταξιούσε δίχα πολλής ερεύνης και ακριβούς εξετάσεως ή να μη υπό αναξίων τα θειότατα τελεσιουργούνται. Προσερθών τίνει εμεί και ο καταπνεύμαμι Υιός Νικόλαος, Υιός του Αθανασίου και της Όργας, εκ χώρας Θεσσαλονίκης, εζήτησε λαβήν το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα, ογκεστήσας ενώπιον της σειράς εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, και τα βάθη της καρδίας αυτού ερευνήσας, ουμήν αλλά και παρά άλλων αξιοποιείς των ανδρών πληροφορηθείς, των ειδότων την αυτού πολιτείαν, και μηδέν ευρών είναι αυτό κατά νόμου σχολείων, μαρτύρομαι αυτοάξιον της ιεροσύνης όντα και τέλειον την ηλικία, καθώς ιερή κανόνη διακελεύειν. Όθεν εδόθη αυτό το παρόν εις ένδειξην και κυρωμένων η δία εμή υπογραφή και μαρτυρίες. Ήον προήρυκα αξιοποιείς των μαρτύρων, ο πνευματικός αυτού αρχιμανδρίτης Εφραίμ. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, ο δια του ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος, διαιρών εκάστο, όν εξελέξω τα χαρίσματα, ο τάγματα διάφορα τη εκκλησίας του δωρισάμενος και βαθμούς λειτουργίας, καταστησάμενος εν αυτή, προς υπηρεσίαν των Αγίων Σου και αχράντων μυστηρίων, οδυσσία αργήσω προγνώση ορίσας και τούτον τον δούλο Σου άξιον είναι του υπηρετήν τη Αγία Σου Εκκλησία. Αυτός δέσποτα ακατάγνωστον αυτών εν πάση διαφύλαξον και δώσ' αυτό αγαπάν ευπρέπειαν οίκου Σου. Παρεστάνε τες θύρες του ναού του Αγίου Σου. Συνάπτην λίχνος κοινώματος δόξης Σου και φύτευσον αυτόν εν τη Αγία Σου Εκκλησία ως ελεάν κατάκαρπον, καρποφορούντα καρπών δικαιοσύνης και τέλειον ανάδειξον δούλος Σου εν καιρό της παρουσίας Σου δις τον ευαρεστησάντωση απολαύση αμοιβής ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Όσοι πιστοί, όσοι πιστοί, όσοι πιστοί. Σήμερα σωτηρία στον κόσμο γέγονε, όσομε το αλλάζαντι ελάμου και αρχηγό τη ζωή ημών. Κάθε όργα το θανάτο, τον θάνατο, τον οίκο σε δω και ευλογήσον Δέσποτα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ του Άγιου οικοτότο και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ψευών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός το κληρό και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Ευσεύους ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και το φιλοχρίστο στρατό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπηγιακής μονής ταύτης της νήσου ταύτης πάσης μονής πολέως χώρας και τον πίστη κοντον εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερευκράσιας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπερχωρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Λαβός όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σπαν
Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξο, Δέσποινης ημών Θεοτόκων και αϊπάρθενων Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων που χωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεόν, παραθώμεθον. Πρέπει σύμπασα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κράτος και σωστήν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός του Θεού, αθάνατος υπάρχει.
Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας Ατρέτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτο, θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων κοιμονέσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
κρατών τους πόνους εκαρπομορίζας και γέγονας μοστιν οικουμένη λάμπον της δάμαζη πατέρι ο αντιπατήρι γονωσίε πρέσβευε Χριστό τον Θεό σωτή με ταχτή. Αγίος, 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 Αγίος,
ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ότσα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, hello.
Αγιοντάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Νικηφόρο του Πανιερωτάτου και Θεού Προλήτου Μητροπολίτου της Αγιοντάτης
Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύπρου και Προέδρου Τιμηρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Ιμπιπόλων κομπανιέρωτάκου και Θεοπρολίτου Μητροπολίτου της Αγίων Πάτης Μητροπόλεως Κύπρου και Προέδρου Τιμηρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Νικηφόρο του Πανιέρωτα του και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύπρου και Προέδρου την Ιρίας, ημών δε Πατρός και Ποιμενάρχου ισχύν το λαό αυτού δώσει. Πρόσχομεν. Ενέγκατε το Κυρίο Ιθεούν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμή. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Πρόσχομαι. Αδελφοί του Αβραάμ, επαγγειλάμενος ο Θεός, επί κατουδενός είχε μίζωνος όμωσε, όμωσε κάθε αυτού λέγω, ημίν ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώσε και ούτω μακροθυμίσας επέτυχε της επαγγελίας. Άνθρωποι μεγάρ κατά του μίσονος ομνίουσι και πάσης αυτής αντιλογίας περάς εις βεβαίωσιν όρκος ενώπεν ισότερον βουλόμενος ο Θεός επιδείξε της κληρονόμης της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού εμεσίτευσε όρκον ή να δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων εν εις αδύνατον ψεύσαστε Θεόν. Ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος, ειν ως άγκυραν έχομεν την ψυχής
ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιησούς, κατά την τάξη Αρχιερεύς ιενόμενος εις τον αιώνα. Ακούσομεν το Άγιο Ευαγγελίο. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Το καιρό εκείνο άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού, γον είπε τον αυτό και λέγον, διδάσκαλε, είναι κατ' των ιών μου προσέ, έχοντα πνεύμα άλλαλον. Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπον τις μαθητές σου, είναι αυτό εκβάλωση και ουκ ισχυσάν. Ο δε αποκριθείς αυτό λέγει, ο γενεά πίστος, έως πότε προσημάσαι, έως πότε ανέξομαι ημών, φέρετε αυτόν προς με. Και είναι καν αυτόν προς αυτόν και ειδών αυτόν, ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης, και κυλίε το αφρίζον. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονεν αυτό. Ο δε είπε, παιδιόνθεν. Και πολλάκης αυτόν και εις πύρε έβαλε και εις ύδατα, είναι απολέσει αυτόν. Αλήτη δυναστέ, βοήθησον ημίν, σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτότον, η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Και ευθέως κράξος ο πατήρ του παιδίου με τα δεκρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη μου την απιστίαν.
ειδών δε ο Ιησούς, ότι επί συντρέχει ο όχλος, επετίμησε το πνεύματι το ακαθάρτο, λέγον αυτό, το πνεύμα το άλλαλον και κοφών, εγώ σοι επιτάσω, έξεθε εξ αυτού, και μη και της έλθεις εις αυτόν. Και γράξαν, και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε. Και γένετος ή νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν της χειρός, ήγειρεν αυτόν και ανέστη. Και εισερθόντα αυτόν εις οίκον, οι μαθηταί αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι εμείς ουκ ειδηνήθημεν εκβαλήν αυτόν. Και είπεν αυτοίς, τούτο το γένωσε, εν ουδεν ειδύνατε εξερθήν, ημί εν προσευχή και νηστείαν. Και κήθεν εξερθόντες, παρεπορεύοντο διά της Γαλιλαίας, και ουκ ήθελεν ή να της γνώ, εδίδασκε γάρ τους μαθητάς αυτού, και έλεγεν αυτοίς, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και αναστήσετε. Το ευαγγελιζόμενο και παντί το λαό. Κράτου σου πάντοτε φυλατωμένη, σοι δόξαν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δυσάξω σου, δυνατός αρχικές επιδημίες και δωρές, σου ήρθε σε προσεγγίζει η λειτουργήση βασιλεύ της δόξης, το γάρδια που είναι σημαία και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις, αλλά όμως για τον άφητο και με την προσυγκροτροπία, ατρίπτος και αναλύοντος και ένας άνθρωπος, και αρχιερεύσε τον εφημάτη σας και της λειτουργικής τάφης και ανεμάκου της ουσίας. Η νεαρουργία εν παρέδου καζημίν, ως δεσπότης των επάντων, thank you.
τον εις σε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και πάος εις αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των κοπιόντων και ψαλούντων εν διεράμονη ταύτη και πάντων ημών των συνερθόντων εν τη Θεία μυσταγωγία ταύτη εις Θεού Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ίση την ο αδελφέ και συνειδηλέ Μελετίου, μελετίου, Ιωσήφ Σοφρονίου, νεοφύτου Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα και Χρυσοστόμου, τον Μακαρία τη λήξη,
γενωμένων προκατόχων ημών, των μακαρίων και αηδήμων χτιτόρων της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων και απανταχού, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων γονέων αδελφών και διδασκάλων ημών, και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων δε και τεθνεώτων, νησί Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE
μονογένου σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και το οποίο σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαπήσομεν αλλήλους, εν ομονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσε, Κύριε εις εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτοραν, ή την ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών, εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον τιμάς τους ανθρώπους, και δια την πετέρα σου τριβίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και εν ανθρωπίσα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, εκ γονίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραμμάς, και ανερχόντα εις τους ουρανούς, και κατεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνες ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας, ού και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωμιούον, το εκ Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το αρίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων. Αμήν. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβουν, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης, θυσίαν εν εσέως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών και με τα του Πνεύματος σου. Ανώσχομεν τας καρδίας Ευλογή.
Θεοί προσκυνήσει η ευχαριστή, σε δοξάζει τον μόνο Υιόν του Θεού το Θεό. Εσύ προσφέρει ο καρδιά συντεθειμένη και πνεύματι ταπεινώσεως και λογική τάφη λατρεία μου, ότι εσύ ευχαριστάνωση μου είναι επίγνωση της αληθείας και της ικανόν αλήθειας της αστείας σου. Αποστάστη είσαι πάντα τα συνέζη σου, η διηγή σας σε πάντα τα θαυμασία σου με τον καιρό. Δέσποτα τραβάντα και γυρνάμε και γης και πάσης κρίσεως, χωρωμένης και χωρωμένης, ο καθήνας και ο σάντος και επιβλέπωνε την πάση. Απερίδα από την αρχή του Παρτίου Μόνο του Χριστού, του μεγάλου Θεού και σωτήρου του Αρχιδιού Σιμών, ω εθνικών τη Ιακαθότητο, τραγή τη Ότυπο, με αυτό τη φωνή, σε τον πατέρα λόγω ζών, Θεό αληθινό, ο προϊόν σοφία ζωή αγιασμό δύναμη, το φω του αληθινών, παρού το πνεύμα του Άγιον εξεφάνει, το τη αληθεία πνεύμα του τη υιοθεσία χάριτμαν, ο αραβούν τη μελούση κληρονομία, η απαρχή των αιωνίων αγαθών, η ζωοποιός δύναμης, η πηγή του αγιασμού, παρού πάσα κτίσης λογικείται και νοερά δυναμωμένη. Σύ λατρεύει και σύ την αίδιον, αναπίμπη δοξολογίαν, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Σε γαρενούσιν άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχαία εξουσία δυνάμεις και τα πολιώματα χερουβήμ. Σύ παρίστανται κύκλωτα σεραφείμ, έξτα έργεστο ενή και έξτα έργεστο ενή, και τες μεν δυσί κατεκαλύπτουσι τα πρόσωπα αυτών, τες δε δυσί τους πόδας, και τες δυσί πετώμενα κέκραγε, έτερον προς το έτερον, ακαταπάστη στόμασι, ασυγήθης δοξολογίας. Τον επινίκιον ύμνον άδοντα, πόντα και κραγούντα και λέγοντα, Άγιος, Άγιος, Πρωτεύω,
φως και ήξη από τον εκάστο κατά την ενέργεια του. Κατέλη παιδεύει η δόμη με τον σωτηρίο του πάθου. Λάβτα από παιδί περιμενόμενο σου. Έδασε αυτό το λάδι. Μέλλον γαρεξιέλε που είναι κουζούν και ίδιμο και το πιο ραπηγάνο. Είναι και πέρα και πέρα από τον κατά την ενέργεια του. Λάβω να άρθει να γυράσει τον κατά την ενέργεια του. Δεν αδείξε σου να γυράσει τον κατά την ενέργεια σας. Αγιά σας κράσεις. Εδώ και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, λάβετε φάγετε τούτο μου αισθητό σώμα, το υπέρ ημών κλωμένον εις άφεσιν αμαρτίων. Αμήν. Και της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν, πιέτε εξ αυτού πάντες τούτο αισθητό αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δασπίνης ημώ Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πάντων στρατών Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου, όν χάρισε τες Αγίες του Εκκλησίες, εν ειρήνη, σόν εν τιμών υγεία μακρεμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εμπρότη Χρήστη την Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, όν χάρισε τες Αγίες του Εκκλησίες, εν ειρήνη, Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, του και προσκομίζοντος τα τίμια και άγια δωρατά αυτά Κυρίου του Θεού ημών, και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσων. Για να μην το πάντημον και μην αλλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίρεστε το ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Προσφέρετε ο βλαβέστατος υποδιάβολος.
αγαπητέ Νικόλα, συνεχίζοντες από τον Αποστόλο το μυστήριο της μεταδόσεως της Θείας Χάρης, πρόκειται σε λίγο να επιθέσουμε τα χέρια μας πάνω στην κεφαλή σου και να σε καταστήσουμε διάκονο της Εκκλησίας του Χριστού, λαμβάνοντας τον πρώτο της ιεροσύνης βαθμό, τον βαθμό του διακόνου. Και ήδη πρώτων Αγίων Πυλών ιστάμενος, πριν εισέλθεις έντον του θυσιαστηρίου, άκουσε τον Στέφανον, τον πρώτον διάκονο και πρωτομάρτυρα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Άκουσε το μήνυμά του που μπορεί να γίνει σύνθημα της ζωής σου, σύνθημα της ζωής όλων μας. Διακονία και μαρτυρία μέχρι και μαρτυρίου. Άκουσε ακόμα τι λέγουν οι πράξεις των Αποστόλων για τον πρωτομάρτυρα αυτό του Χριστού διάκονο. Και ατενίσαντες εις αυτόν, το Στέφανο δηλαδή, άπαντες οι καθεζόμενοι εν το συνεδρίο, είδον το πρόσωπον αυτού ως ή πρόσωπον αγγέλου. Κράτησε λοιπόν και εσύ το πρόσωπό σου ως πρόσωπο αγγέλου μέσα σε ένα κόσμο και κορεσμένο από γνώση, βία, ισχύ, νομοκρατία, διαβολές και εφήμερες, δηλητηριώδεις πολλές φορές ειδήσεις. Κράτησε το πρόσωπό σου ως πρόσωπο αγγέλου μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος θέλει να παρηγορηθεί, να ακούσει ότι ο Θεός ζει. Γνωρίζεις, πιστεύω, το τέλος της υπέροχης αυτής ιστορίας του πρωτομάρτυρα Στεφάνου. Θεωρώ όμως σκόπιμο να σου του υπερθυμίσω. Αυτό το πρόσωπο του Στεφάνου, πρόσωπο αγγέλου, μέσα στην κόλαση του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, κατηγορούμενος ψευδός ότι βλαστήμησε τάχα τον Μωυσή και τον Θεό, αυτό το πρόσωπο υψώθηκε προς στιγμή προς τους ουρανούς και είδεν αυτούς ανεωγμένους και είπε: «Θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού». Το όραμα των ανεωγμένων ουρανών είναι η προϋπόθεση της πιστής διακονίας και της γνήσιας μαρτυρίας. Για να επιτύχεις όμως αυτό, οφείλεις να γίνεσαι καθημερινά μάρτυρας αληθινός, γιατί και σήμερα ακόμη σε αυτό τον κόσμο, σαν ο άνθρωπος αποφασίσει να απονεκρώσει μέσα του οτιδήποτε τον συνδέει με τη λατρεία των παθών που η αμαρτία του εστάλαξε στην ψυχή και στο σώμα, γίνεται καθημερινά μάρτυρας κατά προαίρεση. Από σήμερα, στην καθημερινή σου ζωή, να έχεις πάντοτε ως σύνθημά σου το «τα πάντα και εν πάση Χριστός». Να διαποτίζει δηλαδή συνέχεια την εσωτερική σου ύπαρξη η αγάπη και η αφοσίωσή σου προς τον Σωτήρα Χριστό και να απορροφά κάθε σκέψη και κάθε ενασχόλησή σου ως ζήλος σου για τη δόξα και το μεγαλείο της Εκκλησίας του, της Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Οφείλει ο ιεροδιάκονος αλλά και ο κληρικός κάθε βαθμίδας με την χριστοκεντρική ζωή του, με τη δικαιοσύνη, την αγάπη και τις άλλες αρετές του, με το ακτινοβολούν από θείες αντάβγιες και ουράνιες μαρμαριές πρόσωπό του, να δείχνει ότι αισθάνεται τη μεγάλη τιμή που του έκαμε ο Θεός
να ανήκει στην ιερή φάλαγγα των Ορθοδόξων κληρικών. Αγαπητέ Νικόλαε, από τούτη τη στιγμή θα ζεις τη δική σου μεταμόρφωση. Η ιεροσύνη που σε λίγο θα σκηνώσει μέσα σου θα σε καταστήσει μια ύπαρξη άλλης ποιότητας, σκεύος εκλογής κατά τις πράξεις των Αποστόλων. Γι' αυτό και οφείλεις από σήμερα εραστής να γίνεις της Βασιλείας του Θεού και τον δρόμο που οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού τον περιγράφει ωραιότατα ο Όσιος Νικήτας στη Θάτος. Αφαίρεσε από πάνω σου την τροπή της αμέλειας και την εξουδένωση από την καταφρόνηση των εντολών του Θεού. Διώξε μακριά την φιλαυτία και όρμησε αλίπητα εναντίον της σάρκας. Ζήτησε να μάθεις και να φυλάξεις τις εντολές του Κυρίου και τις μαρτυρίες του νόμου. Μίσησε τις ειδονικές ορέξεις του σώματος, στάσου γενναίος έναντι των παθών. Στρέψε τις αισθήσεις σου προς το εσωτερικό της ψυχής. Σκύψε μέσα σου προς εργασίαν των ανωτέρων. Γίνε κουφός στα ανθρώπινα πράγματα. Βάλε όλη τη δύναμή σου στην εργασία των εντολών. Και οι κορυφαίες των εντορών, αγαπητοί υποδιάκονοι, είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να μας ανυψώσει από την κοπριά των παθών όσο η αγάπη και η ταπείνωση. Η Εκκλησία μας λέγει ξεκάθαρα ότι η αγάπη είναι θεανθρώπινο μυστήριο, είναι ο πυρσός που πυρακτώνει τις καρδιές μας για ποθοάπειρο του Θεού και των αδελφών μας, όπως πολύ ωραία τονίζει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Η αγάπη είναι κένωση, είναι θυσία, είναι η καύση της καρδιάς για όλα τα πλάσματα του Θεού. Ένα προσκύνημα προς τους αδελφούς μας, τους συνανθρώπους μας, πληρωμένο με τη βεβαιότητα πως όταν αγαπούμε δεν προσκυνούμε ουσιαστικά κατά τον Αβάπολο τους αδελφούς μας, αλλά τον Θεό προσκυνούμε. Άλλωστε έχει λεχθεί, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Οφείλεις επομένως ως κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας εστία να είσαι αγάπης και καλοσύνης. Ναύαγο σωστικό να γίνεις πρέπει για να πετάς σωσίβια. Καλός Σαμαρίτης να γίνεις για να χύνεις στις πληγές των πάσης φύσεως τραυματισμένων, έλεων και ίνων. Έτσι σε θέλει η Εκκλησία μας για να είσαι καύχημα και δόξα και τιμή. Να μην ξεχνάς επίσης ποτέ ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο αυτό για να τον υπηρετήσει ως Θεός και όχι να υπηρετηθεί από Αυτόν. Να ζυμώσει ήρθε την σωτηρία του ανθρώπινου φυράματος χωρίς να ζητήσει κανένα αντάλλαγμα γι' αυτό. Και έτσι μας δίδαξε πως η μεγαλοσύνη περνά από το κατόφλι της διακονίας των ανθρώπων, έχοντας για σκύπτρο της την ταπείνωση. Μας δίδαξε πως ο μέγας οφείλει να είναι υπηρέτης όλων και ο δεσπότης αξίζει να διακονεί. Καλείσαι επομένως ως κληρικός πλέον της Ορθοδόξου Εκκλησίας να υπερπηδήσεις τους φραγμούς του εγωισμού και τα σύνορα της ιδιοτέλειας και να προχωρήσεις με ταπείνωση στο στάδιο της θυσίας και της αγάπης, ανταποκρινόμενος στην αγάπη και τη θυσία του Χριστού.
Το αληθινό όμως ορθόδοξο ήθος είναι η θέωση ολόκληρης της ζωής μας, ο εξαγιασμός όλων των πτυχών της και ο εξοραϊσμός αυτών με την ανακαινιστική επίδραση του Χριστού. Προς επίδευξη δε του στόχου αυτού είναι αναγκαία η συνεχής μελέτη για αδιάλειπτη προσευχή και η μυστηριακή ζωή. Να διαφωτίζεις λοιπόν τα καθημερινά σου προβλήματα με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και της πατερικής σοφίας. Ιδιαίτερα όμως η προσευχή πρέπει να ζωγονεί όλες τις εκδηλώσεις της ζωής σου, γιατί ο δρόμος της προσεγγίσεως του ουρανού είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι ο δρόμος που δοκιμάστηκε και περπατήθηκε από τους πατέρες και αγιάστηκε και μοσχοβόλησε και έδωσε ζωή και ανάσταση. Κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο Ιησούς, ας είναι η γλυκιά μελέτη της καρδιάς σου. Ο Ιησούς, ας είναι τρίφημα της γλώσσας σου. Ο Ιησούς, ας είναι η διαρκής απασχόληση και σκέψη του νου σου. Με ένα λόγο, ο Ιησούς, ας είναι η αναπνοή σου. Και ποτέ να μην κουράζεσαι επικαλούμενος τον Ιησούν. Οι λόγοι «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» να είναι λόγοι ψυχής, μανικά ερωτευμένης με Εκείνον, τον Σωτήρα μας, Χριστό. Η δια των μυστηρίων επίσης παρεχόμενη Θεία Χάρη πρέπει καθημερινά να σε ενισχύει για να είσαι έτσι το άλας της γης και το φως του κόσμου. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι τα ιερά μυστήρια είναι ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας, με τον οποίο εκείνη γιορτάζει την ανάμνηση του θανάτου και της Αναστάσεως του Κυρίου και καλεί τον κόσμο να μετάσχει στο Σταυρό και στην Ανάσταση, στο μυστήριο του όλου Χριστού. Χωρίς αυτόν τον τρόπο ζωής, χωρίς τον Χριστό και τις μυστηριακές πράξεις του Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτοσωτηρία για τον άνθρωπο δεν υπάρχει. Η σωτηρία γίνεται πραγματικότητα στην Εκκλησία μόνο εκεί όπου η ζωή του καθενός κρίνεται με τον Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, διαμέσου των μυστηρίων αναγεννόμαστε και αναπλασσόμαστε και υπέρλογα ενωνόμαστε με τον Σωτήρα Χριστό. Κλείνοντας την προσλαγιά μου αυτή, αγαπητέ υποδιάκονε Νικόλαε, επανέρχομαι στην τελευταία πράξη του δράματος του πρωτομάρτυρα του χριστιανισμού, του αρχιδιακόνου Στεφάνου. Επανέρχομαι δηλαδή στον λιθοβολισμό του, γιατί υπάρχει μια σπουδαία λεπτομέρεια που φέρνει ένα μήνυμα. Ένας από αυτούς που κρατούσαν τα ημάτια αυτών που λιθοβολούσαν τον Στέφανο ήταν ο Σαύλος, ο μετέπειτα Παύλος, ο Μέγας των Εθνών Απόστολος. Μην καταφρονήσεις λοιπόν ποτέ ούτε και αυτούς τους λιθοβολούντας. Δεν ξέρεις τι Δαμασκός τους αναμένει. Αλλά το τελευταίο στεφάνι του πρωτομάρτυρα Στεφάνου είναι ο λόγος που είπε στους λιθοβολητές του, σε αυτούς που τον λιθοβολούσαν: «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν τάπτην». Λόγος άξιος του μεγάλου λόγου του Σωτήρα Χριστού, που από το ύψος του Σταυρού του συγχωρούσε τους σταυρωτές του: «Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τη ποιούση». Μείνε και εσύ λοιπόν συγχωρητικός και ανεξίκακος μέχρι το τέλος της ζωής σου και τότε θα έχεις κερδίσει και τη ζωή σου και τον Θεό. Αυτές
τις απόψεις και τις παρενέσεις, αγαπητέ Νικόλαε, με αγάπη πατρική σας αναπτύξαμε, βεβαιώντες ότι και μόνος σας αντιλαμβάνεστε ως ακροθυγός μόλις σας εξέθεσα και γνωρίζετε κι εσείς ότι από τον Ιερό Κλήρο η σημερινή κοινωνία πολλά απαιτεί. Γι' αυτό και έχετε υποχρέωση καθημερινά να εργάζεστε για το καλό της κοινωνίας, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα πολλές αξίες έχουν καταπατηθεί και μόνο η Εκκλησία, αν και χυδαία βάλλεται κατά καιρούς από τους δηλητηριώδεις εχθρούς της, εξακολουθεί να μένει εδραία και ακλόνητη, γιατί έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό και πήλε άδου ου κατησχίσουσιν ποτέ εναντίον της. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι πάντοτε μαζί σου. Αμήν. Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα λείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Νικόλαον τον ευλαβέστατον υποδιάκονον εις διάκονον. Ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτού η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει τη Σύ του Αγίου Σου Πνεύματος χορηγίαν κατά πίμπον επί τους ορισμένους υπό τη Σύς ανεξιτνιάς του δυνάμεως, λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε της αχράντης Σου μυστηρίς. Αυτός δέσποτα και τούτον ον ευδόκησας προχειριστήν επαρεμού εις την της διακονίας λειτουργίας, εν βάση σεμνότητη διατήρησον έχοντα το μυστήριο
εις πίστεως εν καθαράσιμος, δώρησε δε αυτό την χάρη είναι δωρήσω στεφάνω τον πρωτομάρτυρη σου, όλου και κάλεσας πρώτον εις το έργο της διακονίας και καταξίωσον αυτόν κατά το σύ ευάρεστον οικονομήσε τον παρατησής αγαθότητος δεδορυμένον αυτό βαθμό οι γαρκαλώς διακονίσαντες βαθμόν εαυτής καλών περιποιούνται και τέλειον ανάδειξον του νοσού ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε, ο Θεός ο σωτηρημών, ο διαφθάρχος σου φωνή της Αποστόλης σου δεσπίσας των της διακονίας νόμων και των πρωτομάρτυρα Στέφανων Θεού των αναδείξας και πρώτων αυτών κηρύξας που του διακόνου πληρούν τα έργο καθώς γέγραπτε εν του Αγίου Ευαγγελίου σου ως τη τσέλιεν ημί είναι πρώτος εις του ημών διάκονος συνδέσποτα των απάντων και των δούλων σου τούτων ον κατηξίωσας την του διακόνου και της ευχή λειτουργία πλήρωσον πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμεως και αγιασμού η επιφυτίση του Αγίου και ζωπιού σου πνεύματος ούγαρεν την επιθέση των κυρών των εμών κυρών αλλά εν την επισκοπή των πλουσίων σου ηχτυρμών δίδονται χάρις της αξίας του. Είναι και ούτως πάσης αμαρτίας εκτός γενόμενος για τη φοβερά ημέρα της Κρίσεως αμέμπτως συμπαραστή και των μισθών των αδιάψευτων της εις επαγγελίας κονίσεται. Σίγαρη ο Θεός μου, εσύ την δόξα να αναπέμπωνε και τον άρχος του Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και τη δόση πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξιός. Αξιός. Δεξιάς του υψίστου, της Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σοι ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια μόνος.
λέγονεν ο δούλος του Θεού Νικόλαος, διάκονος της του Χριστού Εκκλησίας, άξιος. Άξιος. Αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει ημίν τη Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Κύριε, ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επιδηγείς, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αρθίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη ελέγχεις ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι Ιησού εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήνι πόσι Δέσποτα, Κύριε Πατήρ των Ιθυρμών, ο Θεός πάσης παρακλήσεων, εις ημών και εκτελικότας ήτας εαυτόν καθαλάς, ευλόγησον, αγίασον, φρούρισον, οχύρωσον, εδυνάμωσον, από παντός έργου πονηρού απόστησον, παντίδε έργου αγαθό σύναψον, και καταξίωσον ακατακρίτως μετασχήν, τον αχράντος σου τούτον και ζωοποιών μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών, εις πνεύματος Αγίου Κοινωνία. Χάρη την και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με Θεού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπία σου πνεύμα την ειν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητρίου σου και από θρόνου δόξη της βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς, ο άλλο του πατρί συγκαθήμενο και ο δε μήνα οράδο συνό. Και καταξίωσε τον δεκρατία σου χειρί, με τα δουν εμήν του αχράντου σώματό σου και του τιμίου αίματο και δημών παντί το λαό. Πρόσχομαι. Τη Αγία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Yeah.
Σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Κύριε, το φως το αληθινόν, θελάβομαι πνεύμα εμπουράνιον, εύρωμεν
πίστην αληθή, θα διέρε των τριάντα προσκυνούντες. Αυτή αγκή μας, έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρωτήτωτος το μαϊμόν εν έζεό σου Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξα σου, ότι ηξιώσας ημάς με τα σκήν των Αγίων μυστηρίων σου. Στήριξον ημάς εν το σωγιασμό, όλη την ημέρα μελετά την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ορθοί μεταλαβώντες το Θείον Αγίων Αχράντων, αθανάτων επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Αγίας μας ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων, εν ειρήνη προέλθομεν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντους επισημεμπιθώντας όσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύραξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον θεγήσουν δυνάμει. Και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους και νημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός το φώτο. Εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογημένον από τον ίδιο και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίδιο και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίδιο και ως του αιώνος. Κυρίου και έλεος έλθει επί μας η αυτούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφίμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμαρ Θεός. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμιλο πίστην των εσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και ηράμον η τάφη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνων. Η μνήμη των μακαρίων και εκ υποκτητών της Αγίας και ράμων εις ταύτης και πάντων των ορθοδών εσώδην και Αγία Τριάς διαφυλάξω των λαών αυτών εν ειρήνη διαμονία πάντων εν τριαΐ εις μωράε τη δεσπότα εις προλάε τη δεσπότα. Yeah.
Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Φιλάτρων να φτάσεις στην μακαρία ζωή την παράση φιλάτροπε. Εις την ανάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Ως τα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άνη, και τα ζωτήντα της των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά στον δούλο σου σώτερον άπαυσον. Και νίγε αίγε Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνας προοροσκίσασα, πρέσβε με του ελεητήνε, και συγχωρηθήνε τα ψυχά στον δούλο σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, το μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Σταματίας Αντωνίου, Μαρίας Ευγενίας, Γεωργίου Βασιλικής Νικολάου, Θεοδοσίας Γεωργίου, Λοΐζο Ιωάννου, Ιωάννου Μαρίας και Γιασημιάς, και υπέρ το συγχωρητήν εαυτής παμπλημέλημα εκούσιον τί και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα ειδί και να πάβονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα του Κυρίου δεηθώμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας, και ζωήν τον κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τα ψυχάς των κεκοιημένων δούλων σου, Σταματίας, Αντωνίου, Μαρίας, Ευγενίας, Γεωργίου, Βασιλικής, Νικολάου, Θεοδοσίας, Γεωργίου, Λοΐζου, Ιωάννου, Ιωάννου, Μαρίας και Γιασημιάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο κλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα πέδρα οδύνη λύπηκε στον αγμός, Παναμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανύε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός χώρισον, ότι ουκέστην άνθρωπος ως ζήσεται και ουχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος του αλήθεια. Ότι εσύ η ανάσταση ζωή και η ανάπαυση των προμνημονευθέντων του λοσού Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπω με σύν τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύμα, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιωνίας ότι μη διάξω μακάρτη και αείμου και αδελφή ημών. Αιωνίας ότι μη διάξω μακάρτη και αείμου και αδελφή ημών. Αιωνίας ότι μη διάξω μακάρτη και αείμου και αδελφή ημών. Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.